Θέλω να σας κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη διαπόντια νησιά? Καλά, προφανώς νησιά είναι. Αλλά δεν είναι σε κάποιον ωκεανό, είναι εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, οι περισσότεροι ξέρετε τη Γάβδο, που είναι βεβαίως το νοτιότερο κομμάτι της Ελλάδας. Τα διαπόντια νησιά λοιπόν, σήμερα θα μάθετε μαζί μου ότι είναι το δυτικότερο κομμάτι της Ελλάδας και όσοι έχουν πάει εκεί μιλούν πραγματικά για μικρούς κρυφούς παράδεισους. Εδώ έχω δίπλα μου τον Μάρκο, θα πάμε με το φουσκωτό του. Γεια σου ρε Μάρκο. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, ο Μάρκος παιδιά είναι ένας φίλος εδώ από την Κέρκυρα, ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι αυτά που θα δούμε στα διαπόντια νησιά δεν θα τα πιστεύουμε. Είναι έτσι Μάρκο? Φυσικά. Τα διαπόντια αποτελούνται από τρία μεγαλύτερα νησιά, τους Οθονούς, την Ερικούσα και το Μαθράκι και ακόμη 9 ακατοίκητες νησίδες. Πρώτη μας τάση, η Ερικούσα, το βορειότερο από τα διαπόντια. Με το σκάφος μας και τον καπετάνιο μας τον Μάρκο, φτάσαμε στην Ερικούσα, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Και ξέρετε τι λένε για τα διαπόντια νησιά, έτσι, ότι είναι γεμάτα με δαντελωτές ακτές και γαλαζοπράσινα νερά. Να η απόδειξη, ορίστε, κοιτάξτε λίγο. Και βεβαίως η Ερικούσα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στο σύμπλεγμα των διαπόντιων νήσων. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα και νομίζω ότι κατευθείαν καταλαβαίνουμε πώς θα είναι η συνέχεια, έτσι. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι το λιμάνι στην Ερικούσα, λέγεται Πόρτο, είναι πάρα πολύ γραφικό. Και έχει και μια καταπληκτική παραλία ακριβώς δίπλα, η οποία μάλιστα είναι και οργανωμένη. Μη φανταστείτε ότι η Ερικούσα είναι κανένα τεράστιο νησί. Έκανα τη βόλτα μου από το λιμάνι ως εδώ που βρήκα και ένα φουρνό κλειστός βέβαια σήμερα. Αλλά λίγο να προχωρήσω ακόμα, 200 μέτρα βγαίνω θάλασσα. Από θάλασσα σε θάλασσα, βοράς νότος. Αυτή είναι η Ερικούσα. Είναι 60 μόνιμοι κάτοικοι, το καλοκαίρι γίνονται 800.000 άτομα. Και 800.000 άτομα Ιούλιο και Αύγουστο και να μην μπορείς να βγάλεις χρήματα από ATM, λες και ζούμε δηλαδή το 1900. Στην πραγματικότητα δύο είναι τα σημεία. Το ένα σημείο είναι αυτό που σας έδειξα στο νότο, που είναι αυτή η τεράστια παραλία και μπορείς να κάνεις το μπάνιο σου κτλ. Πας εκεί ακόμη και με τα πόδια, όπως είδατε. Και στο λιμάνι ακριβώς μπροστά, που λέγεται Πόρτο, είναι μια εξίσου καταπληκτική παραλία, η οποία είναι και οργανωμένη κιόλας. Στην Ερικούσα υπάρχει και ξενοδοχείο, αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο, πάνω στη θάλασσα και αυτή εδώ είναι η παραλία, που σε λίγο θα πάμε μαζί με την Εύα να την απολαύσουμε, να κάνουμε το μπάνιο μας και στη συνέχεια να πάμε στους Οθονούς. Τα νερά, πεντακάθαρα, μιλάω σοβαρά και δεν κάνω πλάκα. Περιμένατε να δείτε τέτοια παραλία εδώ, στα διαπόντια, με τόσο μεγάλο βάθος και με τέτοια άμμο? Όχι. Δαντελωτές παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά έχουν τα διαπόντια νησιά και δεν το ξέρει κανένας. Γι' αυτό λένε όσοι έρχονται εδώ ότι πρόκειται για ένα κρυφό προορισμό. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα κρυφό διαμάντι του Ιωνίου. Η Οθονή είναι το μεγαλύτερο νησί στα διαπόντια και αυτό που βρίσκεται στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας. Οι περισσότερες ακτές του Οθονούς είναι απότομες και βραχώδεις. Κρύβουν όμως ομορφιές συγκλονιστικές και άγνωστες. Κρύβουν ακόμη και ναυάγια. Μόλις φτάσαμε στους Οθονούς, το μεγαλύτερο νησί στα διαπόντια. Έχουμε σταματήσει στο βόρειο κομμάτι του νησιού, ακριβώς εδώ απέναντι είναι η παραλία Φίκη. Αλλά γιατί έχουμε σταματήσει, πιστεύετε, τόσο μακριά από την παραλία? Διότι εδώ ακριβώς από κάτω μου υπάρχει ένα ναυάγιο που λέει ο Μάρκος ότι μπορώ να το δω με τη μάσκα και να το κάνω πλάνα με την κάμερα. Για να δούμε αν είναι αλήθεια.
Είναι πάρα πολύ σπάνιο να μπορείς να δεις ναυάγιο και να είναι και επισκέψιμο για τον απλό κόσμο, διότι εδώ είμαστε στα 10 μέτρα, πέφτουν ακόμα και παιδάκια, δηλαδή είμαστε κοντά στην ακτή, δεν είμαστε σε τρομερά ανοιχτή θάλασσα. Χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, χωρίς εξοπλισμό. Μια μάσκα απλά. Μάσκα βατραχοπέδιλα, παιδιά, και θα δείτε ένα ναυάγιο ολοζώντανο, ένα τάγκριν από κάτω και μπορείτε να το δείτε ολοζώντανο, είναι φοβερό. Πάμε στο άκρο Μπόκα. Κοιτάξτε, είναι αυτός εκεί ο βράχος που βλέπετε τώρα, θα σας δείξει η Εύα. Εκεί που δείχνει το χέρι μου είναι η Εύα, ακριβώς. Είμαστε στο δυτικότερο άκρο της πατρίδας μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το Καστελόριζο, τη Γάβδο, τον Εύρο και να μην γνωρίζουμε το άκρο Μπόκα στους οθονούς. Μετά από τα δύο ναυάγια που επισκεφτήκαμε στα καταγάλανα νερά, είχε έρθει η ώρα για μια εμπειρία συγκλονιστική. Η σπηλιά της Καλυψός μας τρέλανε κυριολεκτικά. Παιδιά, ετοιμαστείτε για εικόνες απαράμιλης ομορφιάς. Τέτοια χρώματα δεν θα ξαναδείτε ποτέ στη ζωή σας. Είναι πράσινα κατά πράσινα και εδώ είναι η σπηλιά της Καλυψός. Είμαστε πάντα στους οθονούς. Ό,τι και να σας πω είναι εκτός περιγραφής. Τα νερά έχουν τέτοιο χρώμα που σε καθυλώνουν. Και όλα τα λεφτά εδώ, παιδιά, είναι ότι τα μέρη είναι παρθένα. Όταν σας λέω παρθένα, παρθένα, δεν έρχεται άνθρωπος εδώ. Κοιτάξτε, βάθος που έχει σπηλιά. Εύα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα κάνουμε τώρα μία μικρή παρατυπία. Θέλω να σηκωθείς και να δείξεις το βάθος σπηλιάς. Έτσι όπως είσαι, δεν πειράζει. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για μια μικρή σπηλιά. Είναι μια τεράστια σπηλιά που μπορείς να την εξερευνήσεις με τα πόδια και να βγεις από τη μία άκρη στην άλλη. Να κοιτάξτε. Σας μιλάω για μια καταπληκτική εμπειρία. Το μόνο πρόβλημα που θα συναντήσετε είναι τα κουνούπια, είναι πολλά μέσα στη σπηλιά. Και βεβαίως θα πρέπει να βγείτε με παπούτσια, διότι έχει πολλές πέτρες να κοιτάξετε. Κοιτάξτε που βγαίνεις από τη μία μεριά της σπηλιάς στην άλλη. Αυτή είναι η ομάδα μου, όλοι οι συνεργάτες μου. Νάτι όλοι. Ο Μάρκος, η Εύα, ο Χριστιαν, ο Ξενοφώντας. Όλη η ομάδα είναι εδώ! Ακριβώς δίπλα από τη σπηλιά η άσπρη άμμος. Σκέφτομαι βλέποντας αυτήν την απίστευτη ομορφιά στο μυστικό παράδεισο των οθονών, αν όντως η Καλυψό παγίδεψε τον Οδυσσέα ή ο άνθρωπος παγιδεύτηκε από μόνος του. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι έχουμε έρθει στην άσπρη άμμο. Εδώ, στα δυτικά του νησιού, σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες όλης της Ελλάδας. Σίγουρα η πιο όμορφη για τους οθονούς. Θα την περπατήσουμε και θα την κολυμπήσουμε. Η άσπρη άμμος, όπως μαρτυρά το όνομά της, είναι μια αμμουδερή παραλία με λευκή άμμο, βότσαλα και πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά. Από πάνω της στέκεται ένας κατακόρυφος βράχος που ξαφνιάζει με το απότομο λιό κοψιμό του.
Και να λοιπόν που φτάσαμε σιγά σιγά και στο τρίτο νησί, εδώ στα Διαπόντια, στο ονειρικό και ήσυχο Μαθράκι. Αυτό είναι το λιμάνι του. Προσέξτε με λίγο, ακούστε. Απόλυτη ησυχία, ακούω μόνο τα πουλιά, παιδιά. Εδώ λοιπόν στο Μαθράκι, ακριβώς δίπλα από το λιμανάκι που λέγεται Πλάκες, είναι η παραλία Πορτέλο, η οποία είναι αυτή ακριβώς εδώ που βλέπετε. Είναι μια τεράστια παραλία, 2 χιλιόμετρων με άμμο. Αχανίστα την έλεγα για αυτό το νησί, έτσι, τόσο μικρό. Αν και χρόνο δεν έχω, αλλά δεν θέλω να δικήσω αυτό το νησί εδώ στα Διαπόντια. Είναι το τρίτο, το μικρότερο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ασήμαντο. Τώρα, Εύα, τώρα, δεν βουτάγανε επειδή πεινάνε και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Δεν βουτάγε κανένας τους. Και μόλις τις απείλησα ότι θα τους ξεφτυλίσω στο Πανελλήνιο, τότε βούτυξε η Εύα. Για να καταλάβετε δηλαδή τι πονηρή που είναι. Γεμάτη από απίστευτες και εξωπραγματικές εικόνες από τα Διαπόντια, ξεκινάμε την επιστροφή μας προς το λιμάνι της Κέρκυρας. Αν δε... Στην επιστροφή μας από τα Διαπόντια νησιά, ήρθαμε από το βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας και πάμε προς το λιμάνι. Τι είδα λοιπόν, αυτό εδώ το φοβερό φαινόμενο. Είμαστε πού? Στο ακροτήριο Δράστη. Αυτό που βλέπετε το πέτρωμα είναι ψαμίτης. Ο ψαμίτης λοιπόν είναι ευάλωτος στον αέρα και το νερό της θάλασσας. Επειδή ακριβώς ο ψαμίτης είναι ευάλωτος, δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα, τα γεωλογικά, τα βλέπετε. Ο αέρας και η θάλασσα κάνουν ανάγλυφο το τοπίο. Και αυτό που βλέπετε σήμερα είναι μοναδικό. Μπορεί του χρόνου να μην το δείτε, να έχει εξαφανιστεί. Είναι αναλόγως με τα κέφια της φύσης. Και τι είναι, παιδιά, αυτό που βλέπετε? Είναι σαν ένας καλλιτέχνης να έχει μιλέψει ακριβώς αυτούς τους βράχους. Και βρισκόμαστε πού? Ακριβώς στους Περουλάδες, στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, και κατεβαίνουμε προς το κανάλι Νταμούρ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα σας την πω σε λίγο. Μπροστά μας απλωνόταν ένα τοπίο μοναδικό, πανέμορφο, επιβλητικό, σαγηνευτικό, παρθένο, αμόλυντο και ταυτόχρονα άγριο. Το ακροτήρι μας μάγεψε και συγχρόνως μας καθήλωσε. Είναι ένας τόπος φυσικού κάλους που αξίζει όλοι να ανακαλύψουμε. Εδώ μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο με μοναδική συντροφιά, τους ήχους της φύσης και της θάλασσας. Με το που αντικρίζεις την ακτογραμμή, τα απόκρημνα ειζηματογενή στρώματα και τα αργυλώδη βράχια σε πιάνει δέος. Ο εντυπωσιακός βράχος μου μοιάζει σαν μια πυραμίδα μέσα στη θάλασσα. Για εμένα τουλάχιστον είναι το απόλυτο σημείο χαλάρωσης και ηρεμίας. Καταπληκτικό, υπέροχο, μοναδικό. Και πάμε! Μετά το ακροτήριο Δράστη, σειρά είχε η πιο ιδιαίτερη παραλία της Κέρκυρας με τον υπέροχο μύθο. Και από τους Περουλάδες στο Σιδάρι. Για να δούμε μαζί το πιο πολυφωτογραφημένο μέρος στην Κέρκυρα. Και ένα από τα πιο γνωστά μέρη, landmark, σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε φυσικά για το κανάλι της Αγάπης ή το κανάλι Νταμούρ. Και εδώ τι γίνεται, τα πετρώματα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Ο ψαμίτης έχει διαβρωθεί και έχει δημιουργήσει μικρά κανάλια τα οποία χώνονται μέσα στη θάλασσα. Λένε πως αν κολυμπήσεις στο κανάλι της Αγάπης θα βρεις τον έρωτα της ζωής σου. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που τη συγκεκριμένη παραλία επισκέπτονται ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Όσο κουρασμένοι λοιπόν και αν ήμασταν, δεν θα χάναμε με τίποτα την ευκαιρία να ζήσουμε το μύθο μας στο κανάλι Νταμούρ. Το φοβερό ποιο είναι? Ότι ένα από αυτά τα κανάλια έχει μαζί του, κουβαλάει δηλαδή, μια ιστορία αγάπης.
Και τι λέει ο μύθος? Ότι μία γαλίδα πήδηξε από το κανάλι της αγάπης από εδώ ψηλά μαζί με τον αγαπημένο της και μείνανε μαζί για 40 ολόκληρα χρόνια. Όπως και να το δεις, το κανάλι της αγάπης είναι ένας ζωντανός πίνακας ζωγραφικής απαράμιλης ομορφιάς και αποτελεί από τη δεκαετία του 60 έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Κέρκυρας. Το ταξίδι στα Διαπόντια ήταν απολύτως επιτυχημένο. Θαυμάσαμε ομορφιές εξωτικές και εξωπραγματικές. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα ήταν έτσι αν δεν έβαζε το χεράκι του ο Θεός της τύχης και ο καπετάνιος μου, ο Μάρκος Γκερέκος, που με το φουσκωτό του μας έδειξε ακούραστα τα πάντα.